Άλεξ, τέλος του ραντεβού, τι ώρα είναι ρε εσύ? Τι είναι, 1:30, πρέπει να προλάβουμε για το hackathon της Lidl. Okay, φύγαμε, φύγαμε, πάμε γιατί έχει το open day. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ενημερωτικό Open Day SUP Free Hackathon, η πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης, που θα πραγματοποιηθεί 11 με 13 Δεκεμβρίου του 2020. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα στο SUP Free Crowd Hackathon. Ένα ανοιχτό κάλεσμα συνεργασίας με την υποστήριξη της Lidl, του Ιδρύματος Λασκαρίδη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκινάω, ναι. Είστε στον αέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια σε όλους τους νέους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία. Θεωρώ πως όλοι, από το ξεκίνημα κιόλας αυτής της δράσης, είσαστε νικητές. Να δώσω συγχαρητήρια στο Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης και στην Αγγελική Κοσμοπούλου. Συγχαρητήρια στη Lidl που, από όσο ξέρω, συμμετέχει και στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω σε μια πρωτοβουλία που πραγματικά πιστεύουμε ότι θα αλλάξει πολλά. Στον τρόπο που σκεπτόμαστε, αλλά και στον τρόπο που κάνουμε πράξη τις σκέψεις μας. Στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το μέλλον του πλανήτη μας. Γιατί η Lidl Hellas, η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα αποτελεί για την εταιρεία μας πηγή έμπνευση και δύναμη εξέλιξης. Θέλω να σας βάλω λίγο να σκεφτείτε και να σκεφτούμε μαζί τι είναι οι ιδέες. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι με εξαίρεση το φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει, όσα υπάρχουν γύρω μας και όσα χρησιμοποιούμε καθημερινά ή όσα χρησιμοποιούμε σπάνια ξεκίνησαν κάποτε από μια ιδέα? Και αυτή είναι ακριβώς η δύναμη των ιδεών, η δυνατότητά τους να αλλάζουν τις ζωές πολλών ανθρώπων. Αυτή ήταν η αφετηρία μας όταν αρχίσαμε να σχεδιάζουμε και να σκεφτόμαστε αυτό που ξεκινά επίσημα σήμερα, το Μαραθώνιο Καινοτομίας για μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά μιας χρήσης, το γνωστό μας SUP Free Hackathon. Και είμαστε μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας συζήτησης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, την προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στην μείωση των πλαστικών μιας χρήσης. Είναι μια προσπάθεια η οποία... Πατέρα, όπως και να το κάνουμε, θα γυρίσουμε γύρω-γύρω από ανακύκλωση πλαστικών σε κάτι τέτοιο. Και το καινοτόμο μπορεί να είναι η επίτευξη στην ταχύτητα παραγωγής, στην ποσότητα που παίρνει. Εγώ βλέπω εδώ και δύο γνώριμους φίλους, τους analog programmers. Είναι κάπου σε ένα εργαστήριο. Έχει σκεφτεί η ιδέα, Κωνσταντίνε? Όχι ακόμα. Ακόμα την επεξεργαζόμαστε. Λογικά σήμερα, αύριο θα καταλήξουμε κάπου. Εμένα μου αρέσει αυτή η πίεση του χρόνου, που πρέπει μέσα σε 24-48 ώρες πρέπει να βγάλουμε μια καινοτόμα λύση για κάποιο πρόβλημα. Εμένα η πρώτη μου συμμετοχή σε διαγωνισμό Hackathon ήταν το 2017 ή 2018 στο NXP Freescale Cup, όπου ήταν με αυτόνομα οχήματα που δουλούσαν με κάμερα. Και είχαμε βγει δεύτερη στην Ευρώπη. Η πρώτη μου συμμετοχή σε αντίστοιχες διοργανώσεις Hackathon ήταν στη Scrout Policy το AgriFood, στο οποίο κατεβήκαμε με άλλους συμφοιτητές μου από το Πανεπιστήμιο με την ιδέα να κάνουμε μία ιστοσελίδα στην οποία θα μπορούσαν οι αγρότες να κάνουν δημοπρασίες με τον τελικό αγοραστή σε διάφορες ποσότητες. Εμείς έχουμε δει εδώ με τα χρόνια ότι μια καλή ομάδα μπορεί να πάει παρακάτω μια οποιαδήποτε ιδέα. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε και εκεί βασίζονται όλα. Στους ανθρώπους και στο πώς δένουν μεταξύ τους,
πώς συνεργάζονται, πώς εμπνέει ένας τον άλλον και πώς προχωράμε παρακάτω. Από το 2015 που διοργανώνουμε Crowd Hackathon, σε αυτές τις ωραίες κινήσεις επιχειρηματικότητας για όλους τους νέους ανθρώπους, μπορεί να ξεκινήσει μια συνεργασία από μέντορα, από άλλη ομάδα, από εταιρεία που συμμετέχει, να προκύψει κάποια συνέργεια και με την ολοκλήρωση του τριημέρου το σκηνικό και το σκεπτικό με το οποίο έχει έρθει μια ομάδα να είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, να σκέφτεσαι κάτι, να έχεις μια ιδέα, να ξέρεις περίπου πώς μπορείς να την υλοποιήσεις και να έρχεσαι σε μια διοργάνωση όπως αυτή που συζητάμε τώρα και να έχεις την ευκαιρία να την παρουσιάσεις στη Lidl, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ουσιαστικά, αν διακριθεί, να υποστηριχθείς για να την πας πιο πέρα. Ξεκίνησα να συμμετέχω σε hackathon γιατί σαν μηχανικός μου αρέσει να λύνω προβλήματα.